samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Ναι, κύριε Σβαρνιά, το άκουσα το ηχητικό σας, τον κύριο Γεωργίου τον άκουσα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά ο κύριος Γεωργίου πριν κάνει οποιασδήποτε δηλώσεις ή οποιοδήποτε άλλος που συμμετέχει σε ένα δημόσιο διάλογο, θα πρέπει να γνωρίζει. Θα πρέπει δηλαδή να έχει ακούσει το ηχητικό βιντεάκι. Προκύπτει λοιπόν από αυτά τα οποία είπε ο κύριος Γεωργίου ότι δεν άκουσε το ηχητικό βιντεάκι της συνέντευξης που δώσαμε την περασμένη φορά. Επαναλαμβάνω λοιπόν για να είμαι σαφής. Mm-hmm. Δεν έκανα καμία πρώτα απ' όλα αναφορά στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Έτσι. Σε καμιά περίπτωση λοιπόν δεν θα μπορούσα να έχω κάνει μια οποιαδήποτε αναφορά εναντίον των εργαζομένων στην Ένωση. Ένα αυτό. Το δεύτερο, είχα πει ακριβώς και την προηγούμενη φορά, κύριε Σβαρνιά, ότι ο κύριος Παπαθεοφάνους ήταν αναγκασμένος να το κάνει αυτό με βάση το νόμο 4072 του 12 και αναφέρομαι στο άρθρο 6 του νόμου, όπου εκεί πράγματι προσδιορίζει με σαφήνεια τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα της κάθε περιφερειακής ενότητας. Δεν μπορούσε λοιπόν να κάνει κατά παράβαση, να κάνει παράβαση καθήκοντος. Είχα πει όμως από την άλλη ότι ο κ. Παπαθεοφάνους δεν πρέπει να αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφανος για αυτή την υπογραφή που αναγκαστικά βάζει. Κύριε Σβαρνιά, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ θα ήθελα να πούμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Δεν έχει όμως να κάνει με τη δημιουργία ενός ενδεχομένως εινοποιείου στη ΣΑΜΟ. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Έχει να κάνει με τα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό κρασί, στα πλαίσια δηλαδή της παγκοσμιοποίησης, στα πλαίσια της ύφεσης που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά ίνου. Έχει να κάνει με τις πολιτικές που ασκήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, έχει να κάνει με μια σειρά δηλαδή, από πολιτικές και βέβαια, κατά τη δική μου άποψη, με την, αν θέλετε, με τις λαθεμένες πολιτικές που έγιναν μέχρι τώρα από όλες τις διοικήσεις των τελευταίων ετών της Ένωσης. Ναι. Εγώ ειλικρινά πρέπει να σας πω, κύριε Σβαρνιά, ότι στέκομαι και έχω συμφωνήσει και δημοσίως με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την Ένωση Νοποιητικών Συνεταιρισμών. Βάζει τα πράγματα στη θέση τους αυτή η ανακοίνωση και πραγματικά θα την ξανααναρτήσω πάλι για άλλη μια φορά στον Ευπαλίνο Blogspot στο διαδίκτυο προκειμένου να γίνει και μια, να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Εγώ λοιπόν σαν περιφερειακός σύμβουλος με βάση τις πολιτικές μου απόψεις που έχω και τις θέσεις που έχω εκ των πραγμάτων στηρίζω την αναγκαστικότητα της Ένωσης. Όλοι τη στηρίζουμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κύριε Σβαρνιά κάποιος που να μην στηρίζει την Ένωση. Εάν λοιπόν θεωρείτε ότι ο κύριος Παπαθεοφάνους δεν πήρε υπόψη του τον νόμο 6085 και υπέγραψε παράνομα, ίσως και παράτυπα αυτή την τη λειτουργία του, δεν έχουν καμία, δεν έχουν τη δυνατότητα εντός βεβαίως 15 ημερών από ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία να το καταγγείλουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, ώστε να ακυρωθεί η υπογραφή του κύριου Παπαθεοφάνους. Το έκαναν. Και γιατί αν δεν το έκαναν δεν το έχουν κάνει. Θα το κάνουν. Μάλιστα, πάντως, άρα λοιπόν πάντως, για, μην γίνεται μια συζήτηση δηλαδή για τη συζήτηση. Ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Η αριστερά κύριε Σβαρνιά δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου να έχει μόνο καταγγελτικό και συνθηματολογικό χαρακτήρα. Θα πρέπει όπως έχω ξαναπεί να έχει προτασιακό ρόλο και χαρακτήρα. Μια σύγχρονη αριστερά η οποία μπορεί και πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις. Ο συνεταιρισμός κύριε Σβαρνιά δεν είναι θέση. Είναι ιδεολογία. Είναι πεποίθηση του καθένα μας. Δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στα πλεονεκτήματα μιας προστατευτικότητας κάποιου νόμου. Βεβαίως είναι σωστό που υπάρχει ο νόμος προστατευτικότητας του προϊόντος μας. Αλλά όμως δεν μπορεί να κρυβόμαστε μόνο πίσω από αυτό. Δηλαδή να το πω πολύ απλά. Ένας συνεταιριστής, ένας αγρότης, θέλει να πάει τα κρασιά του στην Ένωση. Θέλει να στηρίξει τον συνεταιρισμό. Θέλει όμως, είναι υποχρεωμένος να βλέπει και τα αποτελέσματα. Να παίρνει τα χρήματά του στην ώρα του. Να βλέπει ένα συνεταιρισμό να αναπτύσσεται, να εξελίσσεται. Να είναι περήφανος για την Ένωση στην οποία συμμετέχει. Δεν νομίζω ότι είναι κανείς συνεταιριστής υπερήφανος για αυτό το κατασκεύασμα που υπάρχει σήμερα. Πρέπει λοιπόν, και εμένα, ειλικρινά εγώ θεωρώ είναι μια ευκαιρία αυτό το πράγμα, είναι μια ευκαιρία να ανοίξουμε το φάκελο έως και όλοι μαζί με σοβαρότητα και με συνέπεια να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, τις αγωνίες μας, τις αντιλήψεις μας, τις θέσεις μας. Και βεβαίως μέσα από ένα διάλογο πάντα κερδισμένοι θα βγούμε. Κερδισμένος θα βγει και ο ίδιος ο συνεταιρισμός. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.